Θα έπρεπε εδώ να μπορούμε να κάνουμε ένα μαγικό, να αλλάξουμε σε κάτι πιο σπορτίφ, γιατί τώρα πάμε στη λίμνη της Καστοριάς. Τέλεια, τι μέρος είναι αυτό, βρε Ρένια. Είναι μια συγκλονιστική τι ωραίο λίμνη. Μέρος. Σκέψω τι τυχεροί που είναι οι Καστοριανοί, που έχουν μια λίμνη στα πόδια τους. Με στην πόλη, βρε στην πόλη. Είναι ελάχιστες οι πόλεις που το έχουν αυτό το προτέρημα. Η Καστοριά είναι μία εξ αυτών και ήδη μέσω σύνδεσης link βρίσκεται στην παρέα μας η καλή μας συνάδελφος, η Θεοδότα Τσόπρα. Καλώς την να. Γεια σου, Θεοδότα. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Γεια σου, κορίτσι μου. Ωραία μέρα έχετε, βλέπω. Πω από τι ουρανός είναι αυτός. Πραγματικά. Είμαστε στην πλάζ της Καστοριάς, η λίμνη της Καστοριάς, η λίμνη Ορεστιάδα. Είναι το στολίδι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Έχει ανακηρυχθεί μνημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και είναι περιοχή Natura. Τα τελευταία χρόνια εδώ αναπτύσσονται εναλλακτικές δραστηριότητες. Μαζί μας είναι η ιχθυολόγος Άννα Λάτσιου και ο υπεύθυνος προώθησης και επικοινωνίας εταιρείας εναλλακτικών δραστηριοτήτων, Γιώργος Πισμύρης. Χαιρετούμε. Να και δώσουμε όμως το λόγο στην... Δώστε το λόγο, αφήστε μας την κάμερα παρακαλούμε είναι πάνω έτοιμη. Στη λίμνη να ανοίξει η ψυχή μας, η καρδιά μας παιδιά. Από τις ομορφιές της χώρας μας. Θεοδότα, ο λόγος σε σένα. Όπως βλέπετε είναι έτοιμη λίγο πριν την προπόνηση. Προπόνηση, κοπηλασία, κανό καγιά, τι είναι... έχει σήμερα το μενού. Έτσι ακριβώς. Γεια σας κορίτσια, καλησπέρα από Καστοριά. Γεια σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας. Είμαστε έτοιμοι για προπόνηση σε λίγο. Θέλουμε να μας πείτε για αυτές τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Μια φυσική λίμνη. Εδώ λοιπόν αναπτύσσονται, όπως είπα και νωρίτερα, εναλλακτικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοεία, κοπηλασία, κανό, ποδηλασία νερού. Σκι. Είναι κάποιες από τις εναλλακτικές δραστηριότητες που γίνονται εδώ. Όπως είπα και νωρίτερα, τα τελευταία χρόνια έχουμε εναλλακτικές δραστηριότητες στη λίμνη. Αυτό συμβάλλει και στην ανάπτυξη αυτού που λέμε εναλλακτικού τουρισμού. Ο Γιώργος Πισμύρης θα μας πει πώς ξεκίνησαν. Καλημέρα καταρχήν, κορίτσια. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας χαιρετάει η όμορφη Καστοριά. Να πούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε καθαρά από χόμπι και κυριολεκτικά το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα μικρό κενό στο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Καστοριάς όταν αφορά την είσοδο του επισκέπτη στο νερό εντός της λίμνης. Γιατί μέχρι πριν 3 χρόνια μέσα στη λίμνη μπορούσαν να μπουν μόνο αθλητές. Σκοπός δικός μας λοιπόν ήταν να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στο νερό τον καθένα κυριολεκτικά, να κάνει τη βόλτα του, να πιει κυριολεκτικά τον καφέ του στη μέση της λίμνης, απολαμβάνοντας αυτές τις απείρου κάλους εικόνες εσωτερικά που δίνει η λίμνη από το εσωτερικό της. Νομίζω ότι έγινε το αυτονόητο, δηλαδή, ότι έχεις τη λίμνη στην Καστοριά και μπορείς να μπεις και μέσα, να την απολαύσεις και είναι μια υπέροχη δραστηριότητα για τα παιδιά. Που χαρίζει ψυχαγωγία, χαρά και την οικογένεια. Τι ωραία! Είναι υπέροχο η εικόνα. Ακριβώς, πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση. Χαιρόμαστε να μας πείτε πολύ και τα μαθήματα, τι ηλικίες. Φυσικά, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι ανεξαιρέτως ηλικίας και ανεξαιρέτως φυσικών ικανοτήτων. Ο σκοπός μας ήταν αυτός άλλωστε. Δεν θέλουμε μόνο αθλητές, θέλουμε από τον πιο αρχάριο μέχρι τον πιο μοιημένο. Γι' αυτό έχουμε βγάλει και έχουμε βγάλει διαδρομές διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, ούτως ώστε να μπορούν να απολαύσουν όλοι από μία απλή βόλτα μέσα στη λίμνη πίνοντας τον καφέ τους κυριολεκτικά ή κάνοντας μπάνιο, γιατί τα σκάφη που έχουμε είναι σκόπιμα αβύθιστα, ούτως ώστε όποιος νιώσει την ανάγκη να κάνει και μια βουτιά μπορεί εύκολα να ξανανεύει και να συνεχίσει τη βόλτα του. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μπορούμε να βάλουμε τους πάντες. Μπορούμε μάλιστα, για να καταλάβετε, να σας φέρω και ένα παράδειγμα, ναι, να βάλουμε, και έχει γίνει αυτό, άτομα με κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα, απλά για βόλτα, για εξαιρετικό. Να νιώσουν όμορφα. Ναι, είναι υπέροχο αυτό. Ότι μεριμνήσατε και για αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως, ακόμα και
ακόμα και άτομα τα οποία πάσχουν από κάποιο σύνδρομο, παραδείγματος χάρη σχετιζόμενο με σύνδρομο Down, έχουν έρθει, έχουν πει στο νερό, τους έχει αρέσει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι υπέροχο να έχεις ανάμεσα στον κόσμο που έρχεται στην Καστοριά, που μπορεί να αναπτύξει έτσι την περαιτέρω τον τουρισμό της, να έχεις Ολυμπιονίκες από όλο τον κόσμο που έρχονται να προπονηθούν στη λίμνη σας για την κοπηλασία, να έχεις απλούς επισκέπτες, παιδιά με προβλήματα και να μην απολαμβάνει αυτή την κανένας. Εικόνα. Και να έχεις αυτή την εικόνα. Να σας πω, να πούμε δύο λόγια για, για την αίσθηση που έχει κάποιος που κάνει κανό από τη λίμνη και, μέσα στη λίμνη και την εικόνα που έχει, βλέπει την πόλη αλλιώς, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε, όπως προείπα, αυτός που θα αποφασίσει να απολαύσει αυτό το είδος εικόνες και γενικότερα θα πάρει πολλές εμπειρίες όταν μπει μέσα στο νερό, τις οποίες δεν μπορεί να τις αντιληφθεί όταν είναι έξω από το νερό. Ακόμα και εμείς όταν πρωτοπήκαμε να κάνουμε το χόμπι μας, νιώσαμε εκστασιασμένοι, ναι. Νιώσαμε ένα δέος θα έλεγα, και αυτό ήταν που μας όθησε να προσπαθήσουμε να βάλουμε αρχικά τους φίλους μας και μετά να βάλουμε και τον οποιοδήποτε μες στο νερό. Είναι υπέροχο, παιδιά. Βλέπουμε ήδη τους αθλητές να προπονούνται. Υπάρχουν απλές διαδρομές, παραδείγματος χάρη μία απλή διαδρομή είναι από εδώ που είμαστε στην νότια παραλία, στην οποία ας πούμε, ο επισκέπτης θα προσλάβει εικόνες του ιστού της πόλης μέσα από τη λίμνη. Είναι εύκολη διαδρομή για όλους. Mm-hmm. Υπάρχει άλλη διαδρομή προς την αντίθετη πλευρά, προς το μοναστήρι της Παναγίας της Μαυριώτισσας, περνώντας φυσικά και από το σπήλαιο του Δράκου και οι λίγο πιο μοιημένοι περνάνε ακρολιμνιά, κάτω από το τούνελ που σχηματίζουν τα κλαδιά των δέντρων τα οποία γλύφουν το νερό. Περιπέτειες μέσα στη λίμνη, όπως τα λέει. Μικρές περιπέτειες. Φτάνουμε για τους πιο μοιημένους, οι πιο μοιημένοι, οι πιο δυνατοί κοπηλάτες μπορούν να φτάσουν απέναντι στον λιμναίο οικισμό και ταυτόχρονα να κάνουν και την επίσκεψή τους και την ξανάγησή τους στο λιμναίο οικισμό. Φυσικά φτάνουν μέχρι εκεί. Από ζαρι πάτε. Ακόμα πιο μοιημένοι φτάνουν να κάνουν. Πάμε παντού και πάμε ακόμα και στην άλλη πλευρά. Κάνουμε όλο τον κύκλο της Χερσονήσου, πάνω στην οποία είναι χτισμένη η Καστοριά, γιατί φυσικά είναι ένα νησί. Η Καστοριά είναι ένα μικρό νησί. Βέβαια. Φτάνουμε μέχρι την άλλη πλευρά. Κάνουμε όλο το μικρό γύρο της λίμνης μέσα από τη λίμνη. Και το ωραίο είναι μπορεί ότι να κάνει ο καθένα. Μπορεί κάποιο συγγνώμη να το είπαμε αυτό φυσικά. Μπορεί να κάνει. Προϋποθέσεις. Παρακαλώ, ναι. Λέμε ότι ακόμα και κάποιο που δεν θέλει να μπει μέσα στο νερό μπορεί να κάνει τζόκινγκ, ποδηλασία, περίπατο απλό παρόχθια και να απολαύσει όλο αυτό το φυσικό πλούτο. Βεβαίως, είναι υπέροχα, υπέροχα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό που μας προσφέρατε, για τη δραστηριότητά σας, τη δυνατότητα που δίνετε σε όλο τον κόσμο να πάρει χαρά και ευεξία. Φυσικά και το συνεργείο της ΕΡΤ για τις υπέροχες εικόνες. Θεοδότα Τσιόπρα, σε ευχαριστούμε και να μεταφέρεις τις ευχές μας στους συνεργάτες σου και τους συναδέλφους της ΕΡΤ και την Άννα Λάτσιου φυσικά πάντα. Πρόθυμα βρίσκεται κοντά και μας βοηθάει σε όλα τα της Καστοριάς. Πάμε για προπόνηση. Έτσι. Να σας δούμε να φεύγετε με το κανό. Είστε έτοιμο πόλεμοι. Πολύ ευχαρίστος. Πολύ ευχαρίστος. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Από αυτή την υπέροχη βόλτα στη λίμνη της Καστοριάς, νομίζω ότι θα πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε με πολλά ωραία πράγματα ακόμα.